Σε ρυθμούς προαγωγών βρίσκεται από χθε η αστυνομία Κύπρου. Οκτώ αξιωματικοί προήχθησαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωάννη Νικολάου την ίδια στιγμή που σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ επικρατεί αναβρασμός ανάμεσα σε μέλη της δύναμης. Την ίδια ώρα τα πειρά του έστρεψε το ΑΚΕΛ κατά του Ιωάννη Νικολάου λέγοντας ότι οι προαγωγές έχουν αντικατασταθεί με κομματικές σκοπιμότητες. Δυστυχώς το Ρουσφέτχινγκ η αναξιοκρατία συνεχίζουν να βασιλεύουν στην αστυνομία ο λόγος που οι κυβερνώντες διατηρούν τον Υπουργό δικαιοσύνη και δημοσία Τάξεως στη θέση του, μια θέση από την οποία θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί εδώ και πολύ καιρό, έχοντας υπόψη τα πολλά ευτράπελα που σχετίζονται με το Υπουργείο του, είναι ακριβώς για να προωθούν τους μικροκομματικούς και μικροπολιτικού του σχεδιασμού. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Υπουργό Δικαιοσύνη υπενθυμίζεται ότι είχε επισημάνει πω η προσπάθεια του Υπουργείου του είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των προαγωγών μέχρι τον Σεπτέμβριο για να μην γίνουν προαγωγές με σούση της προεκλογικής περίοδου. Οι οκτώ νέοι ανώτεροι αστυνόμοι που πήραν τελικά προαγωγή είναι οι εξής. Γιαννάκης Χαραλάμπους, αστυνομικό διευθυντής Μόρφου. Γιαννάκη Γεωργίου, Διευθυντή τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία. Ιωάννου, Αστυνομικό Νίκο Νίκου, αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού. Μάριο Χριστοφίδη, υποδικητή τη ΚΙΠ. Χριστόφορο Μαυρομάτη, διευθυντή του τμήματο καταπολέμηση εγκλήματο αρχηγείου αστυνομία. Αντώνη Παπακωνσταντίνου, αστυνομικό διευθυντή αμοχώ του. Χριστάκη Παπαδημητρίου, αστυνομικό διευθυντή Λάρνεγα. Το παζλ των προαγωγών αναμένεται να συμπληρωθεί με την θέση του νέου βοηθού αρχηγού αστυνομία, ενώ θα ακολουθήσουν επίση προαγωγέ και σε κατώτερου βαθμού. Όσον αφορά την θέση του Βοηθού αρχηγού, σύμφωνα με πληροφορίε, διεκδικούν ο Δημήτρης Δημήτρη Δημητρίου, Διευθυντή του Γραφείου Διεθνού Αστυνομική Συνεργασία και Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γιώργο Φράγκο, Διευθυντή τη Αστυνομική Ακαδημία. Πάντω, το θέμα των προαγωγών θα εγγραφεί και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προ συζήτηση.